Τι δάνειος είναι ο αγώνας που γίνεται σε καθημερινή βάση κάθε καλοκαίρι, αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών σε αίμα σε όλα τα γενικά νοσοκομεία της χώρας. Κάνουν λόγο οι κατατόπους πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Αξιοσημείωτη είναι η τοποθέτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας για παρατήρηση και στο νοσοκομείο Καβάλας κάποιων δυσλειτουργιών, ιδίως σε σπάνιες ομάδες αίματος. Τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται και αυτό δεν αφορά το φετινό καλοκαίρι, αφορά όλα τα τελευταία καλοκαίρια. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στις υπηρεσίες αιμοδοσίας όλων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση της ζήτησης, γιατί υπάρχουν τα τροχαία ατυχήματα τα οποία απαιτούν σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες ανάγκες σε αίμα, αλλά και υπάρχουν και οι χρόνιες μόνιμες ανάγκες των ασθενών που πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα, από ογκολογικά νοσήματα ή άλλα νοσήματα. Απ' την άλλη μεριά όμως, καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει μια μείωση, αν θέλετε, του αιμοδοτικού κινήματος, το οποίο είναι πάρα πολύ δραστήριο στην περιοχή μας, με πάνω από 20 και πλέον αιμοδοτικούς συλλόγους και πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι κατανοητό, ότι τους καλοκαιρινούς μήνες όλα τα πράγματα έτσι μειώνονται, οι δράσεις τους, και σε συνδυασμό αυτών των δύο, αφενός με των αυξημένων αγκών και αφετέρου της μειωμένης προσφοράς των αιμοδοτικών συλλόγων, φτάνουμε στο σημείο να έχουμε σημαντικά προβλήματα, τα οποία όμως με προσπάθειες του προσωπικού της αιμοδοσίας, του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και αντίστοιχα των τμήματων αιμοδοσίας των άλλων νοσοκομείων ξεπερνιόνται. Μάλιστα, τους καλοκαιρινούς μήνες, συμπληρώνει ο κ. Κροκίδης, είναι φανές και το φαινόμενο επικοινωνίας των κοντινών γενικών νοσοκομείων της χώρας, έτσι ώστε να καλυφθούν κάποιες ανάγκες σε αίμα. Αυτό σημαίνει ότι τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει μια πολύ έντονη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμήματων των αιμοδοσιών, προκειμένου, αν θέλετε, η ομάδα αίματος και η φιάλη η οποία λείπει από ένα νοσοκομείο να αναπληρωθεί από το γειτονικό ή από μια κεντρική υπηρεσία αιμοδοσίας.